Τώρα, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε το θέμα που προέκυψε και έχει να κάνει με την ετοιμασία κανονισμών για την πρωινή προσευχή στα σχολεία. Υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές σκέψης τώρα και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς σε σχέση με το αν πρέπει να καθίσταται υποχρεωτική ή όχι, και θα μας εξηγήσουν και τους λόγους οι σημερινοί μας φιλοξενούμενοι. Η κυρία Βασούλα Κούλα, πρόεδρος της ΠΑΝΕΤ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Και ο κύριος Απόστολος Κουρουμπάντης, εκπρόσωπος προοδευτικής κίνησης δασκάλων. Καλώς μας ήρθατε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την κυρία και πέστε μας, κυρία Κούλα, το θέμα, επειδή προβάλλονται κάποιες ενστάσεις σε σχέση με τα παιδιά τα οποία δεν ανήκουν σε αυτές τις τάξεις των μαθητών που είναι οι χριστιανοί και δεν έρχονται σε μια θέση δύσκολη, ας πούμε, με την πρωινή προσευχή, και υπάρχουν αντιδράσεις από γονείς γι' αυτό το σκέλος του προγράμματος στα σχολεία. Εσείς λέτε ότι πρέπει να παραμείνει και να είναι υποχρεωτική η πρωινή προσευχή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και πάλι. Να πούμε ότι εμείς ως ΠΑΝΕΤ Πρωτοβορία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο δικαίωμα της προσευχής, της πρωινής προσευχής, για τα παιδιά που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, με ταυτόχρονα σεβασμός στη διαφορετικότητα. Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο το γεγονός ότι πρέπει να γίνεται η πρωινή προσευχή και χαιρετίζουμε, αν θέλετε, το γεγονός ότι το Υπουργείο έχει εισαγάγει σχετική ρήτρα στους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων. Θεωρούμε ότι ο χαρακτήρας της ελληνοορθόδοξης παιδείας μας συνιστά ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα της πρωινής προσευχής για τα παιδιά που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ταυτόχρονα αποδεχόμαστε, και αυτό υπάρχει και στον κανονισμό, το δικαίωμα των άλλων παιδιών που έρχονται από άλλες χώρες που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι να μην συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή ή την ώρα της προσευχής να πιστεύουν και να προσεύχονται στο δικό τους Θεό. Ως ΠΑΔΕΔ έχουμε θέσεις για το θέμα της ένταξης της μεταναστευτικής, των παιδιών της μεταναστευτικής βιογραφίας και των παιδιών από άλλες θρησκείες. Να πούμε ότι μέχρι τώρα, επειδή γίνεται λόγος ότι είναι κάτι το οποίο τώρα έρχεται, υπάρχει μέσα στην αρχική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, που ουσιαστικά είναι οι οδηγίες που δίνονται στους διευθυντές δημοτικής εκπαίδευσης για το πώς θα διοικήσουν τα σχολεία. Υπάρχει στο σημείο 6, πρωινή προσευχή, που αναφέρεται στη θρησκευτική αγωγή των παιδιών και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μεριμνούν ώστε να γίνεται η πρωινή προσευχή στην τάξη τους. Τα παιδιά που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν παραμένουν ήσυχα, σεβόμενα την ιερή στιγμή των υπόλοιπων παιδιών. Αυτή είναι μια εγκύκλωση. Είναι διαφορετικό να είναι υπό τη μορφή των κανονισμών που να εντάσσουν. Βεβαίως. Ακριβώς το επόμενο σημείο είναι ότι θα ενταχθεί στους κανονισμούς. Λέει ακριβώς το ίδιο. Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι να μην συμμετέχουν. Να, το καταλαβαίνετε, κύριε Σκουρουπάτη. Πού διαφωνείτε, κύριε Σκουρουπάτη, σε αυτό? Αν υπάρχουν δύο σχολές σκέψης, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι η δική μας φιλοσοφία είναι το ανθρώπινο, δημοκρατικό, σύγχρονο σχολείο. Οτιδήποτε παραπέμπει στο παρελθόν μας βρίσκει κάθετα. Είναι το παρελθόν, δηλαδή, τα σχολεία. Αν μιλούμε για εξαναγκασμό παιδιών να ακολουθήσουν οποιοδήποτε δόγμα, θρησκευτικό δόγμα, τότε παραπέμπουμε σε θρησκευτικά σχολεία. Εμείς δεν διαφωνούμε. Ούτε λέμε ότι δεν έχει δικαίωμα το παιδί και ο εκπαιδευτικό να προσεύχεται. Αντίθετα, είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού και του κάθε εκπαιδευτικού να προσεύχεται όποτε ο ίδιος επιθυμεί. Και μάλιστα υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις ότι πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι χώροι για να το πράξουν τα παιδιά σε δημόσιους χώρους και εκπαιδευτεί, γιατί δεν μιλούμε μόνο για παιδιά. Αυτό που διαφωνούμε είναι ο εξαναγκασμός, είναι η υποχρεωτικότητα, είναι η νομοθεσία η οποία επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή να εξαναγκάσει τους δασκάλους και τα παιδιά κάθε πρωί να κάνουν προσευχή. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα σχετικό. Ούτε στη μέση εκπαίδευση υπάρχει στους κανονισμούς, ούτε στη δημοτική. Αλλά γίνεται όμως, έτσι. Φυσικά και γίνεται. Είναι κουλτούρα, είναι κάτι που γινόταν τόσα χρόνια, διατηρείται. Γιατί πρέπει να διώκεται πειθαρχικά ένας εκπαιδευτικός ο οποίος δεν θα κάνει το συγκεκριμένο? Γιατί πρέπει να εξαναγκάζουμε τα παιδιά να δηλώνουν θρήσκευμα? Γιατί αυτό θα σημαίνει αυτό το πράγμα. Όσα παιδιά δεν θέλουν, λέει, να το δηλώσουν,
απαγορεύεται αυτό το πράγμα, για να εξαιρούνται. Δημιουργούμε ακόμα μια ομάδα στα σχολεία μας, τους αλλόθρησκους, οι οποίοι θα δαχτυλοδείχνονται από τους υπόλοιπους. Δεν γνωρίζουν όμως ότι προέρχονται από, έχουν διαφορετική εθνοτική καταγωγή τα παιδιά μεταξύ τους, για άλλα παιδιά που έρχονται στο σχολείο και έχουν μεταναστευτική βιογραφία. Γιατί θα τους ξεχωρίσουν με την πρωινή προσευχή, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί ακριβώς θα ξέρουν όλα τα παιδιά ότι το συγκεκριμένο παιδί δεν ανήκει στη δική μας θρησκευτική ομάδα, δεν συμμετέχει στην προσευχή, δεν πηγαίνει εκκλησία μαζί μας, πηγαίνει κάπου αλλού και να μου κάνουν θρησκευτικά. Συνεπώς αυτός είναι αλλόθρησκος, άρα ξεκινά μια διαφορετική κατηγορία. Ναι, αλλά προσέξτε. Πού είναι ο σεβασμός στην διαφορετικότητα. Και στην κοινωνία υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιλέγουν να μην πάνε στην εκκλησία ή δεν είναι. Δεν τους ξεχωρίζουμε, δεν τους δαχτυλοδείχνουμε. Αυτό που θέλει να σου πει, ναι, είναι είναι επιλογή. Εσύ μπορείς να επιλέξεις να μην πας αν το σχολείο, το παιδί σου δεν θα μπορεί. Και τώρα όμως που συμβαίνει αυτό χωρίς τους κανονισμούς, η επιλογή των παιδιών να μην συμμετέχουν στην προσευχή γίνεται σεβαστή. Η επιλογή των παιδιών να μην πηγαίνουν στην εκκλησία πάλι γίνεται σεβαστή. Άρα πάλι γνωρίζουν οι συμμαχητές ότι αυτό το παιδί δεν πάει η εκκλησία. Ναι, δεν θα αλλάξει κάτι, θέλω να πω. Αυτό να αγωνιζόμαστε στην καθημερινότητα. Εννοείται εσείς το ότι. Το σεβασμό στην διαφορετικότητα, είτε το παιδί είναι ανήκει σε άλλη θρησκευτική ομάδα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο το οποίο τον κάνει διαφορετικό που ναι. Την πλειοψηφία. Γιατί το λέτε διαφορετικό, συγγνώμη, αλλά αυτό το διαφορετικό δεν το. Εγώ προσωπικά δηλαδή, γιατί είναι διαφορετικό επειδή πιστεύει σε άλλη θρησκεία. Γιατί είναι διαφορετικό είναι αυτό. Είναι μια μειονότητα. Δεν είναι διαφορετικό, είναι επιλογή. Μπορείς είναι. Τα δικά σου τα μάτια, Στέλλα, μα αυτό πρέπει όμως να δουλέψει. Υπάρχουν όμως από τη στιγμή που δεν θα δουλέψουν γονείς και γονείς. Υπάρχουν παιδιά νομοθεσία που νομιμοποιεί αυτή την πρακτική και ξαναγκάζει κάποια παιδιά να δηλώνουν σύστημα που είναι παράνομο και να επιλέγουν να μην συμμετέχουν στα θρησκευτικά και να πηγαίνουν σε μια γωνιά. Εννοείται να λέγουν κάποια δεδομένα και αυτό, ναι. Έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του ανθρώπινου δημοκρατικού σχολείου. Πού είναι η δημοκρατία, πού είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Δηλαδή σε μια τάξη που η πλειοψηφία είναι μουσουλμάνη. Σε ένα σχολείο στην Παρδόνηση, για παράδειγμα, στο γυμνάσιο. Πρέπει να όλα τα παιδιά να προσεύχονται στον Αλλάχ γιατί επιβάλλει το πρωί να γίνεται πρωινή προσευχή. Ή πρέπει να εδώ μιλάμε για ελληνικά σχολεία όμως. Ωραία, μιλούμε για ελληνικά σχολεία. Πρέπει να επιβάλλουμε σε αυτά τα παιδιά, αν υπάρχει ένας χριστιανός ορθόδοξος στους 25, να κάνουν όλη προσευχή ή να σηκωστεί ένα μωρό μόνο του μαζί με τον δάσκαλο να κάνει προσευχή. Αυτός είναι ο στόχος. Για να μην απαντήσει, κυρία Κούλα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή το η έννοια του δημοκρατικού σχολείου την παίρνουμε πάντα μονοπλευρά. Δηλαδή, έχουμε τους μετανάστες και το σχολείο, τα σχολεία μας εννοείται προσαρμόζονται στο να υποδεχτούν τα παιδιά. Το θέμα όμως της παιδείας, της θρησκείας, ακόμα και η Ευρώπη, οι συνθήκες του Άμστερνταμ και της Λισαβόνας λέει ξεκάθαρα ότι εναγόγεται στο κάθε κράτος το πώς θα, στους ποιους δείχτες θα ενσωματώσουν στην παιδεία και το ποια σχέση θα έχει η θρησκεία με την παιδεία. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητούμε δεν είναι η δημοκρατία, υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Γιατί ακριβώς εμείς λέμε ότι όλα τα παιδιά θα. Γιατί πρέπει, αφού αυτό που λένε, που περιγράφεται, αυτό που λένε οι κανονισμοί, είναι κάτι που γίνεται στα σχολεία. Γιατί πρέπει τώρα να έρθουμε να το νομοθετήσουμε, το ερώτημα είναι προς εσάς. Να το ποινικοποιήσουμε. Ναι, γιατί αφού υπάρχει, αφού είναι μια πρακτική. Μπορούμε να το πάρουμε και από την υπόλοιπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά στα σχολεία μας, καταπλήστων, καταπληρωμένα είναι. Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Συμφωνούμε γιατί είπατε και εσείς ότι στα αναλυτικά μας προγράμματα μιλούμε για ελληνοορθόδοξη παιδεία. Άρα, εάν θέλουμε την ελληνοορθόδοξη παιδεία να την μεταλαμβανεύσουμε, αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο της προσευχής ενσωματώνεται με την παιδεία. Τώρα, γιατί να μπει, εφόσον γίνεται τόσα χρόνια, θα υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, ομοιομορφία μέσα στα σχολεία μας, δεν θα κάνει ο καθένας μας ό,τι θέλει, γιατί υπάρχει και η αντίθετη κατάσταση. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι μπορεί να είναι άθεοι ή να πιστεύουν σε άλλους θεούς, να προσπαθήσουν τα παιδιά τα χριστιανά ορθόδοξα ή και τους υπόλοιπους να τους αφομοιώσουν. Να προσελητήσουν. Ναι, δεν νομίζω ένα παιδάκι στο δημοτικό σχολείο, κυρία Κούλα, να έρθει τώρα ακριβώς, και να κάνει προσελητισμό. Γιατί φοβόμαστε τότε. Μα δεν το φοβόμαστε αυτό. Εγώ το θεωρώ παράλογο αυτό που λέμε. Με συγχωρείτε που το θέτω υπό αυτό το πρίσμα. Αλλά ξέρετε, ένα παιδάκι τώρα η έννοια του δεν είναι να πάει να προσελητήσει ένα άλλο παιδάκι. Είναι Έλληνο Ορθόδοξο Καθολικό ή οτιδήποτε να τον προσελητήσει και να του πει ότι ο Θεός είναι ο Αλλά. Δηλαδή είναι διαφορετική συμπεριφορά των παιδιών.
Τώρα σε ενήλικες να το δεχτώ ότι όταν μου κάνετε παιδί. Μπορεί να γίνει με ενήλικες όμως. Ναι, ενήλικες πώς, θα εισχωρήσουν στα σχολεία και να κάνουν προσεκτικούς. Μπορεί να γίνει και με ενήλικες. Έκανα με προσεκτικούς, μπορεί να το κάνει δεκάνη, μπορεί να δεν την κάνει. Θέλω να πω ότι είναι κατέρωθεν, να μην βλέπουμε μόνο πλευρά. Αν ένας εκπαιδευτικός δεν είναι Έλληνας Ορθόδοξος. Βεβαίως εξαιρείται. Η μαϊρήτρα είναι. Δεν θα πρέπει να κάνει τα παιδιά του, είναι υποχρεωτική. Και η εκπαιδευτική και τα παιδιά μπορούν να είναι. Ναι, αλλά αν πει μέσα στο. Λύστε μου την απορία. Όχι. Ο εκπαιδευτικός λέει μερινά. Πάει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο. Ποιος θα τους πει, κάντε τα μόνοι σας, κάντε μόνοι σας την προσευχή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνουν. Αν δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος ή αν δεν θέλει να κάνει την προσευχή, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Γι' αυτό λέει μερινά η νομοθεσία. Η κάθε λέξη έχει τη σημασία της. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να τονίσω και το θέμα ότι βρισκόμαστε σε μια μη κατεχόμενη πατρίδα. Εντάξει, το θέμα της ελληνοορθόδοξης παιδείας. Εμείς ως πρωτοπορία το κρατούμε ως κόρην οφθαλμού. Λοιπόν, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι που η προσευχή δίνει είναι ένα παρανθρώπινο μήνυμα με κέντρο τον Χριστό. Και είπαμε ότι η ελευθερία υπάρχει σε όλα τα παιδιά. Εγώ βλέπω αντίστοιχα μια ρατσιστική νοοτροπία ότι πρέπει η πλειονότητα αυτών των παιδιών, ή όλων μας, έτσι ως πολίτες, να αφομοιωθούμε από τις μειονότητες που έρχονται στο νησί μας. Δηλαδή, θα γίνουμε την πρωινή προσευχή. Και λίγο να... Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε πίσω για να μην παραλαμβανόμαστε. Απλά οι απόψεις όλες είναι σεβαστές και εξάλλου αυτό προσδοκεί η συζήτηση εδώ. Όμως, επανέρχομαι στο ερώτημα. Ήδη στα σχολεία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, ειδικά όσοι έχουμε παιδιά. Η πρωινή προσευχή γίνεται, τα παιδάκια τα οποία, κύριε Σκουρουπάτη, δεν πιστεύουν στον χριστιανό, δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Έχουν την επιλογή να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, έχουν την επιλογή να μην κάνουν την προσευχή. Δηλαδή, όλο αυτό είναι από μόνο του ρυθμισμένο στα σχολεία. Η πρώτη ερώτηση, γιατί φοβόμαστε ότι θα αλλάξει κάτι και θέλουμε να το νομοθετήσουμε. Και από την άλλη, κύριε Σκουρουπάτη, αφού ήδη υπάρχει και όλα κυλάνε όπως πάνε, γιατί θέλετε εσείς τώρα, γιατί εσείς λέτε ότι τα παιδιά αυτά θα στοχοποιηθούν, αφού αν πάμε τη δική σας λογική, ήδη είναι στοχοποιημένα, που εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στοχοποιημένα. Εγώ πιστεύω ότι το πράγμα πάει από μόνο το πώς πάει και στην κοινωνία ευρύτερα. Να απαντήσει πρώτα στο ερώτημα αυτό και έρχομαστε σε εσάς. Γιατί θέλουμε να το νομοθετήσουμε, αφού γίνεται, κυρία Κούλα. Εμείς θεωρούμε ότι ακριβώς επειδή γίνεται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πολύ εύκολα μπορεί να μπει ως νομοθέτημα όπως υπάρχουν όλα τα άλλα νομοθετήματα μέσα στους κανονισμούς. Φοβόμαστε κάτι. Δεν φοβόμαστε κάτι, αλλά οι κανονισμοί λειτουργίας σχολείων είναι το υπεράνω νομοθέτημα για τα σχολεία μας. Άρα για μας. Και για τους λόγους που είπα προηγουμένως, επειδή είμαστε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα και θεωρούμε ότι κάποια θέματα περί ελληνοορθόδοξης παιδείας πρέπει να τα διατηρήσουμε, θεωρούμε ότι είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή. Θα πατήσω και ο κ. Τουρμπάνης και να κλείσουμε. Το 2019 δημιουργήθηκαν προβλήματα σε σχολεία λόγω άρνησης κάποιων εκπαιδευτικών να κάνουν πρωινή προσευχή. Και εξαιτίας αυτού προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους γονείς και δαιμόνες στο συγκεκριμένο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονταν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν προσευχή, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στους κανονισμούς. Το ΙΠΑΝ για εξομάλυνση της κατάστασης εξέδωσε τότε σχετική ανακοίνωση, η οποία επισήμανε ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μεριμνούν ώστε να γίνεται πρωινή προσευχή στην τάξη. Κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η δικαιολογία που έθεσε η Διεύθυνση Δημοτικής πρόσφατα, 28 Απριλίου, στην ΠΟΕΔΟΤΑ, ζήτησε των σκεπτικών γιατί μπαίνει αυτή η πρόνοια, αφού δεν υπάρχει ούτε στη μέση. Εκπαίδευση αυτή η πρόνοια, είναι δικαιολογία που έδωσε το ΕΠΑΝ. Άρα τι θέλει να κάνει το ΕΠΑΝ, να διώκει πειθαρχικά τους εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν πρωινή προσευχή. Μα γι' αυτό ρωτήσε για εκπαιδευτικούς που αν δεν κάνουν την πρωινή προσευχή. Επειδή η συζήτηση πάντα πάει αλλού, ότι κάποιοι θέλουν κατάργηση των θρησκευτικών, κάποιοι θέλουν κατάργηση της προσευχής, κάποιοι δεν θέλουν να είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι κλπ. Πάντα πάει λαϊκίστικα αλλού η συζήτηση. Δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία που προκαλεί είναι αυτή η ενέργεια του ΙΠΑΝ. Πού παραπέμπει να εξαναγκάσει κάποιους να κάνουν προσευχή, είτε παιδιά είτε εκπαιδευτικοί. Γιατί νιώθει την ανάγκη να κάνει αυτό το πράγμα το ΙΠΑΝ, γιατί κάποιοι εκπαιδευτικοί είπαν αυτό το πράγμα και δεν κατάφερε να τους διώξει ποινικά τότε για να τους εξαναγκάσει να κάνουν προσευχή. Άρα με το ίδιο σκεπτικό, στοχοποιούνται εκπαιδευτικοί, λέτε. Αυτό θέλετε. Και παιδιά, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα αναγκάσει και αναγκάζει παιδιά να δηλώνουν θρήσκευμα μετά το σχολείο.
κάνετε το θρησκευμα στο σχολείο. Όχι. Κάνετε ούτε αγορά από τα παιδιά μας, δεν έχουν θρησκευμα. Υπάρχουν εκθέσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού του 2012 που απαγορεύει να δηλώνω, να ζητώ το θρησκευμα του άλλου. Είναι προσωπικό του. Μάλιστα. Δικαίωμα ανήκει στην... είναι ιδιαίτερο του δικαίωμα το θρησκεία. Επειδή πρέπει να την κλείσουμε τη συζήτηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον, μας στέλνουν και μηνύματα. Κύριε Σκουρουπάτη, προς εσάς λέει. Αν ήσασταν σε ένα μουσουλμανική χώρα, θα κάνατε το ίδιο, ότι ήθελε θα ακολουθούσε τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής. Να στέλνουν διάφορα. Σε καμία χώρα της Ευρώπης. Για σας στέλνουν, κυρία Κουρλά, για το θέμα των εκπαιδευτικών συναδέλφων σας που μπορεί να έχουν ένα διαφορετικό θρησκευμα και δεν θα διώκουν τα ποινικά. Βεβαίως, απλά ξεκάθαρα. Και στην Υπουργό Παιδείας, θα την έχουμε αύριο. Που ανάφερε προηγουμένως ο συνάδελφος, κανένας εκπαιδευτικός δεν διώχθηκε και δεν θεωρούμε. Δεν μπορούσα. Δεν θεωρούμε. Δεν θεωρούμε ότι τούτη είναι η πρόθεση. Απλά είναι ίσως η αφορμή για άλλους λόγους και άλλα κίνητρα που υπάρχουν. Γρήγορα για την πρόθεση. Έχουμε ζητήσει την έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Παιδιών και τις απόψεις της επί των κανονισμών και πρέπει να ακουστούν. Και δεύτερον, σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχει υποχρεωτική πρωινή προσευχή? Και αν δεν γίνεται υποχρεωτική, απειλείται ο Ελληνισμός της Κύπρου. Μάλιστα. Με την υποχρεωτική προϋπόθεση. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση του θέματος και θα καλέσουμε και την Επίτροπο Προστασίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Έχω και μια άποψη, αν μου επιτρέπετε, για τις επιτροπές. Αν μπορώ, δεν έχω λίγο χρόνο. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Είμαστε ειλικρινά. Απλά δεσμευόμαστε όπως ότι θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχετε παραθέσει και δύο τις θέσεις σας. Θα σας φέρουμε ξανά το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και τους δύο πολύ.